Δεν έκανα τίποτα, μια κοπούλα είναι. Έφυγα. Μπορώ να το πάρω. Το κουτί μου. Τι είναι βρισκόταν. Χωρίστε. Γιατί μια φορά κοπούλα είναι. Και ξαφνικά μια κότα στρουμπουλή και άσπρη-άσπρη άρχισε να κόβει βόλτες και να ψάχνει για τροφή στον κήπο του Μαξίμου. Πώς έφτασε όμως η κότα εκεί? Αυτή η γυναίκα με τη μαύρη μπλούζα που έγραφε «Παριστάνετε τους κόκορες αλλά είστε κότες» κατάφερε να ξεγλιστρήσει από τα χέρια της ασφάλειας του Πρωθυπουργού και πέταξε όπως βλέπετε μέσα από τα κάγκελα την άσπρη κότα. Δεν έκανα τίποτα, μια κοπούλα είναι. Καμαρωτή, η κότα σουλατσάριζε άνετη στο μέγαρο Μαξίμου. Επί ώρες οι αστυνομικοί πάλευαν για να την πιάσουν. Μέχρι και μπροστά από τα πόδια του Κυριάκου Μητσοτάκη πέρασε η κότα, ο οποίος όπως βλέπετε φνιδιάστηκε από την παρουσία της. Γύρισε και εκείνος, όπως και οι συνεργάτες του, και την κοιτούσαν με το στόμα ανοιχτό. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πήγαινε να συναντήσει τον Πρωθυπουργό. Αμέσως μετά την πράξη της, η γυναίκα με το κοντό ξανθό μαλλί συνελήφθη και λίγο αργότερα, όπως βλέπετε και εσείς στα πλάνα, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος. Μέσα στο αστυνομικό τμήμα βρήκε ευκαιρία και ανέβασε στο προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook αυτή τη φωτογραφία και έγραψε: «Στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος, γιατί έριξα μια κότα ζωντανή στο μέγαρο Μαξίμου». Η γυναίκα αυτή είναι η Αυγή Βουτσινά, η οποία είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Έχει δημιουργήσει και άλλες φορές επεισόδια, όπως στη Βουλή, καθόταν στα θεωρία. Και όταν άρχισε τις προγραμματικές δηλώσεις ο Πρωθυπουργός, σηκώθηκε όρθια και φώναξε: «Ο ελληνικός λαός ψήφισε όχι». Τον περασμένο Ιούλιο, η ίδια γυναίκα έβαλε φωτιά σε μια σημαία του ΣΥΡΙΖΑ έξω από τη Βουλή. Αίσθηση είχε προκαλέσει και η παρέμβασή της σε τηλεοπτική συνέντευξη του Γιάννη Βρούτση. «Μπορείτε να πείτε κάτι σε μένα που στα 48 μου χρόνια καλούμαι να συντηρίζω μια τετραμελή οικογένεια με έναν μισθό?» Πολλοί στα social media είδαν το θέμα με χιούμορ, όπως αυτοί που θυμήθηκαν μια παλιά διαφήμιση που έλεγε «Put the coat down». Put the coat down slowly. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ποια ήταν τελικά η τύχη της κότας που βρέθηκε να περιπλανιέται στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και της ακτιβίστριας που την πέταξε. Η Βίκη Χατζίδα μας ενημερώσει. Βίκη, καλησπέρα. Και η κότα και η ακτιβίστρια συνελήφθησαν. Καλησπέρα, Αντώνη, κυρίες και κύριοι. Όσον αφορά στην κότα, μπορώ να πω ότι ζει μεγάλες στιγμές. Από τα αλόνια βρέθηκε κυριολεκτικά στα σαλόνια. Γύρω στις 5 το απόγευμα. Για τσαρόλα, μην βρεθεί στο τέλος, έτσι όπως πάει η κατάσταση. Είναι εξαιρετικά φιλόξενη εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου. Γύρω στις 5 το απόγευμα, όταν έπεσε το φως της ημέρας, ένας εργαζόμενος από το προσωπικό βγήκε έξω και διακριτικά την απομάκρυνε. Ο απρόσκλητος επισκέπτης, όπως αντιλαμβάνεστε, προκάλεσε γέλιο αλλά και αμηχανία τόσο στο προσωπικό όσο και στους ανθρώπους της φρουράς εδώ στο Μαξίμου. Μας έλεγε χαρακτηριστικά μάλιστα ότι είναι το πρόσωπο της ημέρας, το... Η κότα είναι η πρωταγωνίστρια της ημέρας. Κατάφερε να κλέψει και λίγο από την έγκλη του νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, το μεσημέρι. Δίκιο προς την ακτιβίστρια, και αυτή αφέθηκε ελεύθερη, αν δεν κάνω λάθος. Αφέθηκε πριν από λίγο ελεύθερη, καθώς κανείς από το Μέγαρο Μαξίμου δεν θέλησε να κάνει μήνυση. Μάλιστα. Δίκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.